Λοιπόν, βλέπω πολλούς Έλληνες που νομίζω ότι ξέρουν να διδάσκουν ελληνικά. Εγώ δεν είμαι Έλληνας και ούτε διδάσκω ελληνικά. Αλλά ως ομιλητής της γλώσσας που έμαθε αυτά που ξέρω και συνεχίζει να μαθαίνει τη γλώσσα, νομίζω ότι από τη δικιά μου άποψη ξέρω μερικά πράγματα που πολλοί Έλληνες που διδάσκουν, κυρίως που δεν διδάσκουν μέσω του διαδικτύου ή Έλληνες που δεν έχουν περάσει την ίδια διαδικασία ως ένα συγκεκριμένο ψηλό επίπεδο σε μια ξένη γλώσσα. Τώρα έχασα το νήμα. Λοιπόν, αυτοί που δεν έμαθαν πάρα πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, μόνο επιπόλαια, δεν έχουν ιδέα ποιες είναι οι αληθινές δυσκολίες που περνάμε και ξεπερνάμε και ποια είναι τα διαφορετικά σκαλοπάτια, ας πούμε. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που είναι διαδεδομένα όταν πρόκειται για γλώσσες είναι η ενεργητική φάση της αφομοίωσης, ειδικά το να μιλάμε. Υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι δεν είναι καλό αν δεν μιλάμε τόσο καλά όσο καταλαβαίνουμε. Αυτό γίνεται πάντα στη δικιά μας γλώσσα, τη γλώσσα μία. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι φυσικό και κατανοητό ότι καταλαβαίνουμε περισσότερο από αυτό που παράγουμε, ας πούμε. Γι' αυτό μερικές φορές, καλή αυτή η λέξη, ξέρουμε τη λέξη, αλλά την συναντάμε σπάνια. Γι' αυτό αυτοί που εκτίθονται σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα ξέρουν περισσότερες λέξεις, περισσότερους ιδιωτισμούς κτλ. Λοιπόν, το να αρχίζουμε να μιλάμε υποθέτοντας ότι ναι, αυτά τα καταλαβαίνω, τώρα θέλω να τα λέω, δεν γίνεται. Πάντα υπάρχει και θα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών που καταλαβαίνουμε και αυτών που μιλάμε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Άλλο πράγμα, το να μιλάμε αμέσως όταν δεν έχουμε εκτεθεί, ας πούμε, σε χιλιάδες ώρες ακρόασης, ας πούμε, της γλώσσας, δεν είναι θετικό, γιατί εγώ παίζω τρομπέτα. Αυτή είναι η καινούργια τρομπέτα. Φυσικά κάνω ασκήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το να πάμε σε μια μπάντα όταν δεν είμαστε έτοιμοι είναι συνταγή για μια αποτυχία. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Η παθητική σε αυτήν για όργανα είναι παθητική, δεν είναι παθητική. Αλλά και ακούμε και κάνουμε ασκήσεις. Όταν θέλουμε να αυτοσχεδιάζουμε, είναι λες και θέλουμε να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, ας πούμε. Έχω ακούσει ανθρώπους που θέλουν να μιλάνε ελληνικά, γενικά, και δεν ξέρουν, δεν ξεχωρίσουν καλά το κάπα από το χ, το τάφ από το θήτα
κτλ. Κτλ. Έχουν διαβάσει το γάμα, λένε φάγε, αντί να πούνε φάγε. Γιατί έχουν μία λόγια προσέγγιση προς τη γλώσσα. Εγώ έμαθα την προφορά της ελληνικής γλώσσας όπως οι Έλληνες. Δηλαδή, σαν τους Έλληνες. Ακούγοντας. Το περισσότερο ακούς, τόσο πιο πολύ αφομοιώνεις φυσικά τη γλώσσα. Ναι, μετά αποφασίσουμε τι να ακούμε, κάτι λίγο δύσκολο, όχι υπερβολικά δύσκολο, έτσι μαθαίνουμε κάτι, ποια θέματα, κάτι που μας αρέσει, αλλά κάτι που εντάξει, αν θέλω να μιλώ για διάφορα πράγματα, πρέπει να εκτίθομαι σε διάφορα θέματα. Έτσι εγώ βλέπω τα πάντα σε ελληνικά, ακόμα και πράγματα που δεν ενδιαφέρομαι τόσο πολύ, αλλά εντάξει, καμιά φορά βλέπω ένα βίντεο για κάτι που, επειδή δεν ενδιαφέρομαι τόσο πολύ, δεν ξέρω την ορολογία, αλλά πρέπει να διευρύνω, ας πούμε, πλουτίζω τη γνώση μου. Άλλα πράγματα, κάθε μέρα ακούω ελληνικά. Εγώ δεν κάνω ασκήσεις όταν μιλώ. Όταν άρχισα να μιλώ, μου ήρθε εντελώς αυθόρμητα. Για μένα, γιατί εντάξει, είχα όλους τους ήχους στα αυτιά μου. Φυσικά δεν μιλώ άπτεστα, αυτός δεν είναι ο στόχος, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει, επειδή δεν θα είμαι τέλειος, δεν κάνω κανένα προσπάθεια να καλυτερεύω την εκφορά μου. Εγώ κάνω προσπάθεια. Αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ικανότητες όταν μιλάμε μια γλώσσα. Να μιλάμε χωρίς λάθη, δηλαδή κάτι που η λέξη είναι σωστή, μα όχι σε αυτή τη μορφή, σε εκείνη τη φράση, το συντακτικό, η σειρά των λέξεων. Ποιες λέξεις ξέρουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, μια λέξη σημαίνει αυτό που εννοώ, αλλά αυτή την κατάσταση θα χρησιμοποιούσα άλλη λέξη, πιο λόγια ή πιο χιδέα, εξαρτάται από την κατάσταση. Υπάρχουν διάφορες ικανότητες και εγώ προσπαθώ να τις καλλιεργώ όλες. Μερικοί νοιάζονται για τη γραμματική, άλλοι μόνο για τις λέξεις, για το λεξιλόγιο, μερικοί μόνο για την προφορά, άλλοι δεν ενδιαφέρονται για για την προφορά καθόλου. Εγώ, κοίταξε, αυτό το πράγμα για την προφορά καμιά φορά είναι για μερικούς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η προφορά είναι αυτό που calling card λένε στα αγγλικά, το προσκλητήριο, δηλαδή αυτό που μας δίνει την εικόνα του επίπεδου μας, αμέσως. Δηλαδή, μόλις ανοίγω το στόμα, ο άλλος καταλαβαίνει, είναι Έλληνας, δεν είναι Έλληνας, είναι Έλληνας του εξωτερικού κτλ. Ή είναι Έλληνας, αλλά είναι από την Κρήτη, είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι ξέρω εγώ. Και παρόλο που μπορούμε να λέμε με μικρά πράγματα, λίγα πράγματα, αν η προφορά μας είναι σχεδόν τέλεια,
αυτό είναι Έλληνα, είναι σχεδόν Έλληνα, μιλάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ας δούμε μετά πόσο πλούσιο είναι το λεξιλόγιο, αν μιλώ για διάφορα θέματα, αν χρησιμοποιώ ιδιωτισμούς ή, και καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο αυτό. Άλλοι, για άλλους αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εγώ έχω εμπειρία με τους Έλληνες στην Ιταλία. Έχω δει ελάχιστους Έλληνες που νοιάζονται για την προφορά. Δηλαδή μιλάνε χωρίς διπλά φωνήεντα, ξέρω εγώ πόσο ανοιχτό είναι το «ε», δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, κάποιος μπορεί, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι γλώσσες, καλά, δεν δικαιωμά σου. Αλλά αν σε ενδιαφέρουν, αν μιλάς για ιταλικά, για το, όλα τα ρήματα κτλ. Και κάνει ηλίθια λάθη στην προφορά, είναι στη γραμματική, κάτι πήγε στραβά. Δηλαδή, τα πάντα πρέπει να είναι βαθμαία. Βαθμαία. Καμιά φορά έχω αμφιβολίες. Βαθμιαία, ναι, με τον γιώτα, βαθμιαία. Αυτό ήθελα να πω για τους δασκάλους ελληνικής γλώσσας. Μη έχετε συγκατάβαση προς τους μαθητές, ας πούμε, και να τους δώσετε, τα μέτρα, όχι τα μέτρα, τα μέσα, ας πούμε, για να προχωράνε μόνοι τους. Δηλαδή, η πηγή για τη γλώσσα δεν πρέπει να είναι μόνο ο δάσκαλος. Κάποιος, οποιοδήποτε μιλάει μια συγκεκριμένη γλώσσα, που είναι αυτό που λέμε δεν ξέρω πώς λέγεται, ιδιολέκτο, εμείς λέμε σε. Δηλαδή, ο καθένας έχει μια φωνή, μια προφορά, μια επιλογή λέξεων, ένα βαθμό οικειότητας ή μη οικειότητας όταν μιλάει. Φυσικά, εμείς και ο καθένας, ανάλογα με την καταστάσεις, αλλάζει τη γλώσσα. Αλλά υπάρχουν μερικοί σαν και εμένα που εγώ γενικά έχουν την τάση να μιλάω πιο καθομιλημένη γλώσσα όταν μιλώ ιταλικά και σε άλλους δεν αρέσει. Υπάρχουν μερικοί που δεν χρησιμοποιούν ποτέ μερικές λέξεις, αλλά για φανταστείτε κάποιος που έμαθε ελληνικά μόνο από ένα πρόσωπο που δεν χρησιμοποιεί βομολογίες, εμείς λέμε κακές λέξεις, και πάει στην Ελλάδα και δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει μαλάκα. Αυτό γίνεται, δεν θα έπρεπε να γίνει. Αυτό. Λοιπόν, γεια σας. Στο επανειδήν.